Πάμε τώρα στο μέλος της Παιδοβουλής, τον Μιχάλη τον Τσανγκαρίδη. Μιχάλη, καλή σου μέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, πώς βλέπετε εσείς και ως σώμα αλλά και προσωπικά τις εξελίξεις στην παιδεία? Ακούσαμε ότι μιλάτε για μαύρη σελίδα. Η Κυπριακή Παιδοβουλή με υπευθυνότητα και σοβαρότητα από τις 13 του Ιούλη, μετά από την ψήφιση των κανονισμών, των αναθεωρισμένων κανονισμών στη Βουλή, προέβη στην εξέδωση ανακοίνωσης μέσω της οποίας εξέφρασε ξεκάθαρα ανησυχίες σε σχέση με την τροπή που φαίνεται να παίρνει η μεταρρύθμιση, επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά τις θέσεις. Ναι. Αυτή τη στιγμή καλούμαστε να τοποθετηθούμε επί της εγκυκλίου, επί της αποφάσεως της ΨΕΜ, μέσω της οποίας καλεί τους μαθητές να παίρνουν από την και τέταρτη περίοδο. Όσο αφορά σε αυτό, αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι πως με την ίδια διαφάνεια και καθαρότητα λόγου με την οποία εξέφρασε η Παιδοβουλή συγκεκριμένες ανησυχίες, θα πρέπει και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί εταίροι της εκπαίδευσης να πράξουν το ίδιο, δηλαδή να θέσουν ξεκάθαρα τα σημεία που προκαλούν ανησυχίες και προβλήματα, έτσι ώστε δια του διαλόγου να οδηγηθούμε σε ένα σύστημα προς όφελος όλων μας. Ναι. Ένας διάλογος ο οποίος χάθηκε πολύτιμος χρόνος χωρίς να εξελίσσεται και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και πάλι με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας κάποια δεδομένα. Ναι. Υπάρχει μία νομοθεσία, κάποιοι κανονισμοί και μία εγκύκλειος. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι στα σημεία τα οποία δημιουργούν προβλήματα και μπορούν να επιληθούν άμεσα, έτσι ώστε να διευθετηθεί το θέμα. Επίσης, να σημειώσουμε πως τον Ιανουάριο του 2020, ναι, για τα μεγαλύτερα προβλήματα που θα παρουσιαστούν στη μεταρρύθμιση, θα υπάρχει αξιολόγηση από επιτροπή στην οποία συμμετέχουμε τόσο εμείς όσο και η ΨΕΜ, έτσι ώστε τα όποια προβλήματα διαπιστωθούν να βελτιωθούν, να επιληθούν, διότι πρόκειται για μια... η παιδεία είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια πρέπει να εξελίσσεται κλπ.